Παλιά, όταν ήθελα να πούν πάω τουαλέτα, έλεγαν πάω στο μέρο. Αν λοιπόν έχει δυσκολία και δυσκολεύεσαι να πα στο μέρο, είσαι στο σωστό το μέρο. Καλώ ήρθε. Είμαι ο Θεμιστοκλή Τίτσο και είμαι φαρμακοποιός. Και είμαι happy. Εσύ. Στο σημερινό βίντεο θα μοιραστώ μαζί σου τα καλύτερά μου tips για να αντιμετωπίσει τη δυσκολία με φυσικό τρόπο και να ξαλαφρώσει και πότε συστήνεται να πάρει καθαρτικά φάρμακα, γι' αυτό μην είναι να δει το βίντεο στο τέλο. Προ το παρόν, σου χαρίζω μερικά δευτερόλεπτα για να κάνει μια αυθόρμητη εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και να με βρει στα social media για να με έχει από κοντά. Αρχικά, τι σημαίνει έχω δυσκυλιότητα. Θα προβληματιστεί όταν οι κινήσει του εντέρου συμβαίνουν λιγότερο συχνά από το κανονικό και το κανονικό θεωρείται τρει κενώσει την εβδομάδα. Βέβαια, επειδή καθένα μα, όπω έχουμε ξαναπεί, είναι διαφορετικό, έχουμε τις δικές μας τουαλετικές συνήθειες. Η δικιά μου λέξη είναι αυτή. Ε, πώς μπορώ να το πιο, πιο κόμψα, Άλεξ. Επίσκεψη. Τέλειο. Καθένας μας έχει τη δική του συχνότητα επίσκεψης στην τουαλέτα. Υπέροχο. Άλλα συμπτώματα δυσκολιότητας είναι τα σκληρά και λίγα κόπρανα. Η δυσκολία αφόδευσης και ο πόνος. Προχωράμε κατευθείαν στο ψητό. 7 super tip για τη δυσκολιότητα. Νούμερο 1. Νερό. Όταν είσαι αφιδατωμένο και τα κόπρανά σου είναι αφιδατωμένα. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει. <Ρι> Νούμερο 1. Νερό. Όταν είσαι αφιδατωμένο και τα κόπρανά σου είναι αφιδατωμένα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι σκληρά και έτσι είναι πιο δύσκολο να μετακινηθούν και να απομακρυνθούν από τον οργανισμό. Στόχευσε σε 6 με 8 ποτήρια νερό ή υγρά. Σε κάποιε περιπτώσει ίσω λειτουργήσει καλύτερα και το ανθρακούχο νερό, ενώ για το πρωί προτίμησε καλύτερα τα ζεστά υγρά. Νούμερο 2. Φυτικέ ίνε. Γιατί να πάρω φυτικέ ίνες για τη δισκυλιότητα. Έρευνα του 2016 επισημαίνει ότι το 77% των ανθρώπων με χρόνια δισκυλιότητα είδα βελτίωση με συμπληρώματα φυτικών ίνων. Η καλύτερη λύση σε συμπλήρωμα διατροφή θεωρείται το ψήλιο. Θέλω να θυμάσαι όμω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι φυτικέ ίνες απορροφούν νερό. Οπότε, αν καταναλώνει πολλέ φυτικέ ίνε, είτε από τη διατροφή σου είτε από κάποιο συμπλήρωμα και δεν πίνεις αρκετό νερό, στην ουσία τι κάνεις, κάνεις μια τρύπα στο νερό. Πώς βοηθούν οι φυτικές σύνεσεις στη δυσκυλιότητα. Αυξάνουν τον όγκο και το βάρος στα κόπρανα και όταν είναι κάτι βαρύ, είναι νόμος της φύσης να πέσει ευκολότερα. Έχει επίση αξία να πούμε ότι αν σκοπεύει να ξεκινήσει να προσθέτει φυτικές στη διατροφή σου, φρόντισε να το κάνει σταδιακά και όχι απότομα. Εξασφάλισε πρόσληψη από 20 έω 35 γραμμάρια εμερησίω. Περισσότερα λαχανικά, δημητριακά, φρούτα. Σου έχω φτιάξει και μια super special λίστα με 10 αγαπημένε μου διατροφικέ επιλογέ για τη δυσκολία. Αν ήθελα να ξεχωρίσω μία. Αυτοί θα ήταν τα δαμάσκηνα και συγκεκριμένα ο χυμό του. Καθώ συνδυάζει, νούμερο 1, φυτικέ ίνες, νούμερο 2, νερό και, νούμερο 3, σορβιτόλι. Μια φυτική σαχαροαλκόλλη που τραβάει νερό στο παχιέντερο και μαλακώνει τα κόπρανα. Εννοείται πω το χυμό μπορεί να προσθέσει και ό,τι άλλο θε μέσα που να σε κάνει χάπι. Εναλλακτικά αν σκέφτεσαι, άντε τώρα που να τρέχω να βρω δαμάσκηνα και να φτιάξω χυμό, υπάρχουν πολύ ποιοτικά σκευάσματα στο φαρμακείο με βάση τα δαμάσκηνα. Φυσικά, αν έχει εντοπίσει τα δικά σου tips που σε έχουν βοηθήσει στη δυσκολία, μοιράσου τα μαζί μα στα σχόλια. Γιατί η γνώση είναι για να μοιράζεται. Tip 3. Ρουτίνα τουαλέτα. Όταν κάθεσαι στην τουαλέτα και κάνει αυτό που κάνει, για να μειώσει τον πόνο και να διευκολύνει την κένωση, ένα εύκολο τρόπο είναι να σηκώσει τα γόνατα πάνω από του γοφούς. Πώ! Βάλ τα πόδια σου σε ένα σκαμπουδάκι ή σε μερικά βιβλία και δώσε χρόνο στον εαυτό σου. Μη βιάζει, μη βιάζει. Η αφόδευση είναι απόλαυση. Απόλαυσε το λοιπόν. <ΣΣΣΣΣ> Επίσης, πήγαινε τη στιγμή ακριβώς που το ένιωσε. Γιατί όταν κρατιέσαι, τι γίνεται, πραγματοποιείται επαναπορρόφηση των υγρών από τα κόπρανα, γεγονό που τα καθιστά πιο σκληρά και δυσκολεύεται η κένωση. Εντάξει, αν σε πιάσει το δρόμο, προφανώ θα περιμένει λιγάκι. Oh no! Τέλο, προσπάθησε να πηγαίνει ίδια ώρα κάθε μέρα, γιατί το σώμα μα τίνει να λειτουργήσει στον αυτόματο πιλότο. Πράγμα μαλλιά, 4. Προβιωτικά. Τα προβιωτικά μπορούν να προλάβουν μια δυσκολία να μην γίνει χρόνια και κατά βάση δρούν στη ρίζα του προβλήματο. Σε ορισμένου ασθενείς με χρόνια δυσκολία παρατηρείται μια ανισορροπία στο μικροβίωμα του εντέρου. Ένα κατάλληλο σκεύασμα με προβιωτικά και πρεβιωτικά είναι ικανό να αποκαταστήσει την ανισορροπία σταδιακά και να βελτιώσει τα συμπτώματα. Μην περιμένει όμω να δουλέψει σε 2-3 μέρε. Αποτελέσματα μετά τι 4 εβδομάδε δείχνουν οι περισσότερε έρευνε. Ω εκ τούτου συστήνονται προβιωτικά για ένα διάστημα μερικών μηνών συνδυαστικά με κάποιο άλλο καθαρτικό, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και αξιολογείται βέβαια η εξέλιξη από κάποιον επαγγελματία υγεία. Τιπ yeah. 5. Ρύθμιση άγχου. Γεια yeah. σου, έμπειρο. Είναι ώρα να χαλαρώσει. Τώρα είναι ώρα να ξεκουραστεί. Τώρα δούλεψε σκληρά για να πέψει την τροφή, να κρατήσει ό,τι χρειάζεσαι για το σώμα σου και τα υπόλοιπα να τα αποβάλει στην τουαλέτα. Αυτή η προσωμείωση επικοινωνία δυσκολεύει όταν είμαστε αγχωμένοι. Γιατί? Γιατί το άγχο μειώνει την ικανότητα του εγκεφάλου να επικοινωνήσει στου μυς του εντέρου μα το κατάλληλο μήνυμα. Μια εξαιρετική επιλογή εδώ σε συμπληρώματα διατροφή είναι το μαγνήσιο και συγκεκριμένα το κυτρικό μαγνήσιο. Γιατί επιτελεί διπλό ρόλο. Νούμερο 1. Μειώνει το άγχο. Και νούμερο 2. Χαλαρώνει του μυς του επομένω έχει θετική επίδραση στη δυσκυλότητα. Τι παίξει, ροφήματα. Ο καφέ βοηθάει τελικά. Ένα καφέ το πρωί λειτουργεί. Η καφέινη διεγείρει του μυς στο έντερο και φαίνεται να βελτιώνει τα συμπτώματα. Ωστόσο, επειδή ο καφέ έχει και διουρητική δράση και αφιδατώνει τον οργανισμό, αν το παρακάνει, ενδέχεται να έχουμε αρνητικά αποτελέσματα. Γι' αυτό μέσα στη μέρα δοκίμασε τσάι με μέντα, τζίντζερ ή φύλλα σένα. Τι 7. Κίνηση. Όταν τρέχει, σε καλή η φύση ευκολότερα. Γιατί όταν ασκείς εσύ, ασκούνται μαζί σου και εμείς στο έντερο και είναι πιο ενεργή. Να συμπληρώσω ότι υπάρχουν και ειδικές κινήσεις στη γιόγκα για να από τη δυσκολιότητα. Α, αν όλα αυτά τα αγαπημένα μου tips για τη δυσκολιότητα και όσα είπαμε μέχρι στιγμής δεν βοήθησαν αρκετά, ένα κουτί φαρμάκου με καθαρτική δράση είναι μια καλή λύση. Να το διευκρινίσουμε. Δεν είναι λύση πρώτης επιλογής, είναι λύση ανάγκης και τα καθαρτικά προορίζονται για μικρό χρονικό διάστημα, εκτό αν έχει οριστεί συγκεκριμένη θεραπεία. Συζήτησε με έναν επαγγελματία υγεία ποιο είναι το πιο κατάλληλο για σένα, για πόσο καιρό να το πάρει, πώ να το διακόψει, καθότι η απότομη διακοπή δεν ενδείκνεται. Επίση, τι άλλα φάρμακα μπορεί να λαμβάνει. Υπάρχουν φάρμακα που προκαλούν τα ίδια δυσκυλότητα. Τέλο, πότε πρέπει να απευθυνθεί στο γαστρεντερολόγο σου. Αν παρατηρήσει έντονου πόνου. Καμία κένωση για λίγες μέρες. Κατάσταση που υποτροπιάζει και διαρκεί για περισσότερο από τρει εβδομάδε. Ασυνήθιστα κόπρανα. Μέγεθο, σχήμα, συνεκτικότητα, αίμα. Μην αγνοεί το πρόβλημα. Μην παραβλέπει τη δυσκυλαιότητα. Πολλέ φορέ το να πούμε Ε, εντάξει, μωρέ, δεν είναι και τίποτα. Μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον προβλήματα όπω είναι οι αιμοροίδε και άλλε παθολογικέ καταστάσει. Αυτό ήταν. Σου προτείνω να δοκιμάσει όλε τι συμβουλέ μου και ό,τι σου ταιριάζει καλύτερα, κάτω συνήθεια. Εύχομαι να απόλαυσες το βίντεο και να ξαλάφρωσες. Αν σου άρεσε, πάτα ένα like και μοιράστο. το. Μέχρι το επόμενο να φροντίζεις τον εαυτό σου και να χαμογελάς περισσότερο. Ούτε, ούτε το, 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 το κεφάλι δεν κουντάει. Και ξαλάφρωσα. <laughs> Κούμπε τώρα τα μπατζούρια που τρίζουνε στο. <laughs> Είσαι για φωτογραφία, έχει αράξει. Έχει αράξει. Την πέτσα σου.